Στο δικό μας το σχολείο, ακόμη μέχρι τώρα, έχουμε μόνο έναν εργοθεραπευτή, έναν λογοθεραπευτή σε αντιστοιχεία 40 παιδιών. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μοιραία, τουλάχιστον τα μισά θα μείνουν ακάλυπτα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτά, θα πρέπει να επιλεγούν στην τύχη ανάλογα με τη δυνατότητα. Δεν ξέρω τι να πω, νομίζω ότι γίνεται κατανοητό από όλους. Στο πλαίσιο της έλλειψης των υλικοτεχνικών υποδομών, συνεχίζει να υπάρχει ανυπαρξία εκπαιδευτικών βοηθημάτων, κάποιου εξειδικευμένου λογισμικού. Εφόσον συνεχίζει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να μην εγκρίνει υλικό που είναι κατάλληλο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, έχουμε συνεχή προβλήματα στο ζήτημα της μεταφοράς των παιδιών. Ζητούμε από πλευράς μας, σαν πρόταση, να μην μπλοκάρεται κάθε φορά η διαδικασία όταν εγκαταλείπεται ο διαγωνισμός, εάν καταγγελθεί, και άμεσα να αναλαμβάνει ενδεχομένως ο δεύτερος μειοδότης, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της φίτησης των παιδιών και της μεταφοράς τους, χωρίς την ταλαιπωρία τόσο των ίδιων όσο των οικογενειών τους. Φυσικά, θα πρέπει να είναι βασική προϋπόθεση η κατάρτιση των συνοδών, ώστε ιδανικά να έχουν κάποια σχέση με το χώρο της ειδικής αγωγής. Και τουλάχιστον θα κρίνεται και απαραίτητη, κατ' ελάχιστον, μια ύπαρξη πιστοποίηση των γνώσεων πρώτων βοηθειών. Νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά. Τώρα, άφησα ίσως για τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σοβαρό. Ξέρετε, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, ο αγώνας μας είναι επίμενος και σταθερός και ευχαριστούμε για τη στήριξη όλων των φορέων σε αυτό, για την τεράστια έλλειψη του Δήμου Αθηναίων ως προς το ΕΕΚ. Συνεχίζει να μην έχουμε καμενός είδους απάντηση και παρέμβαση από πλευράς των εμπλεκομένων για το τι θα γίνει για το ζήτημα της προσωρινής στέγασης. Υπάρχει ένα ιστορικό δράσεων από πλευράς μας. Γίνεται ένας αγώνας να υλοποιηθεί το προφανές, όπως ισχύει για κάθε παιδί, να έχουν τη δυνατότητα δηλαδή οι μαθητές των 4 ειδικών δημοτικών σχολείων του Δήμου Αθηναίων να μπορούν να συνεχίσουν τη φίτησή τους σε κάποιο σχολείο που να βρίσκεται στο Δήμο τους. Να μην χρειάζεται να προσεγγίσουν 4 διαφορετικούς Δήμους, όπου υπάρχουν σχολεία δυστυχώς υπερκορεσμένα των 200 και 250 παιδιών. Στο Ιγάλεο, στον Πειραιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Δημήτριο. Αυτό είναι μια ταλαιπωρία τόσο για τα ίδια όσο και για τις οικογένειές τους. Υπάρχει ΦΕΚ ίδρυση του σχολείου από τον Ιούλιο του 2019. Από το Δεκέμβριο του 2018 υπάρχει απόφαση σχετική του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενοχλήσαμε με συγκεκριμένη επιστολή εμείς σαν σύλλογος τον Απρίλιο του 2021 τον Δήμαρχο της Αθήνας, προσδοκώντας να υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Δεν υπήρξε τίποτα.